Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Αγίος ο Θεός, παρορώσα τα πλημμελήματα ημών και παρέκουσα ιάματα, εις εμπίση λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Κλείσει την κυκλοφορία και δουλειά του Δήμου είναι να διευκολύνει την κυκλοφορία, να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα. Να ζητήσω συγγνώμη σε όσους δημιουργούμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τους ταλαιπωρούμε. Είμαστε 2 εβδομάδες πρωτού τις εκλογές. Ο συνδυασμός μας συνεχίζει την παρουσίαση του προγράμματός του, της παρουσίας του σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου, για να μεταδώσει το μήνυμα της νίκης. Μια νίκη η οποία δεν θα είναι βέβαια της δύναμης επανεκκίνησης, μια νίκη η οποία εμείς την αισθανόμαστε ότι θα είναι όλου του Βοΐου, θα είναι μια νίκη δική σας. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για την παρουσία σας εδώ πέρα, μιας και είναι η ώρα κάπως, θες και ο ΠΑΟΚ και πολλοί ιδίως εσείς στον ΠΑΟΚ στερούνται αυτή τη στιγμή το μάτς για να είναι εδώ. 2 λεπτά θα πάρω να υπενθυμίσουμε εδώ στη Σιάτιστα τι έχουμε δρομολογήσει και τι έχουμε κάνει για να αντιληφθούν κάποιοι το μέγεθος του έργου που έχει παραχθεί αυτή την τετραετία. Έργα τα οποία έχουμε ακούσει από πιτσιρίκια εδώ πέρα, τα οποία έχουμε φτάσει στο παραπέντε να γίνουν και ουδέποτε έγινε, έχουν επιτέλους δρομολογηθεί μέσα σε ένα διάστημα μιας τετραετίας με τα περισσότερα κιόλας εμπόδια τα οποία είχαμε λόγω του κορονοϊού και του διελειμμένου ας πούμε μηχανισμού και την οργάνωση που δεν βρήκαμε τίποτα στο Δήμο, και όμως καταφέραμε αγαπητοί φίλοι εδώ για τη Σιάτιστα και τη Βόρεια Πύλη να την δημοκρατούμε σε ένα μήνα και την νότια είσοδο και αυτή να τη δημοκρατούμε σε 3 μήνες από σήμερα και την υπέροχη περιοχή εδώ Γλάς απέναντί μας, είναι ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά κομμάτια της Σιάτιστας που πολλοί δεν γνωρίζουν, να την πεζοδρομούμε μαζί με το αρχοντικό Πούλκος, μαζί με όλο το σύμπλεγμα του αρχοντικού Μανούση, το οποίο και εκείνο με 2,5 εκατομμύρια το δημοκρατήσαμε και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Βλέπετε τις εργασίες, ένα έργο πραγματικά fast track που λένε μέσα σε 3 μήνες από το μηδέν έφτασε στην υλοποίηση. Βλέπουμε όλα τα γήπεδά μας, όλα τα γυμναστήρια σε όλο το Βοϊό, όχι μόνο σε Σιάτιστα, να ανακαινίζονται. Ταρτάν στο στάδιο, πόσα χρόνια το λέμε αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι ο μήνας ο οποίος στρώνεται. 50 παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο Βοΐου, μια δεκάδα από αυτές μέσα στη Σιάτιστα. Να μην μιλάμε για υποδομές, για ασφαλτοστρώσεις. Να πούμε ότι στον κεντρικό γίνεται ένα από τα πιο όμορφα έργα, τα οποία είναι η διαπλάτηση πεζοδρομίων. Να πούμε ότι η πλατεία εμπορίου πάνω στα Χασαπιά είναι έτοιμο να ξεκινήσει μόλις περάσει κάποιες τεχνικές δυσκολίες με το ΔΕΒΙΕ. Ο Μπούνος, η πιο βομβαρδισμένος δρόμος του Δήμου Βοΐου, αυτή τη στιγμή έχουμε τα συνεργεία και εργάζονται και σε 2 μήνες θα μας παραδοθεί. Να πούμε ότι βάλαμε βάσεις για τουρισμό της Σιάτιστα, που όσοι κατοικούν σε αυτόν τον τόπο και στο Βόλιο, για πρώτη φορά είδαμε να έρχονται τουρίστες και όχι γνωστοί και φίλοι. Να πούμε για την πληθώρα των εκδηλώσεων, τον οποίο έχουμε διοργανώσει, είτε λέγονται φεστιβάλ, είτε ακόμα και το πιο απλό πανηγύρι σε ένα από τα χωριά μας, το οποίο έχουμε στηρίξει τους ανθρώπους των συλλόγων. Να πούμε ότι εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ήδη η μελέτη είναι έτοιμη, να ξαναφέρουμε όλο το νερό του Μπούρινο για να πέσει στη Σιάτιστα και να εξοικονομήσει πόρους που θα επηρεάσουν και όλη την υδροδότηση του Δήμου Βοΐου, όπως και το έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί την Άνοιξη, το να δώσουμε χώρια νερό στην Καλατινή και τη Σιάτιστα για να μην δημιουργούνται συχνά αυτές οι αρρυθμίες. Αλλά και ένα έργο το οποίο για μας ήταν συμβολικό, ένα έργο το οποίο έχει ξεχάσει η Σιάτιστα, ήταν ο Περιφερειακός. Καταφέραμε με σκληρή εργασία να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε το μισό Περιφερειακό της Σιάτιστα, και μάλιστα τα Χριστούγεννα μας παραδίδεται και η μελέτη για να φτάσουμε μέχρι τη Γαλατινή. Ένα έργο συμβολικό, λέω, γιατί πραγματικά όλοι είχαμε αποθαρρυνθεί, θεωρούσαμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά και να βάλουμε και στόχο για να ασχοληθούμε και να τελειώσουμε τώρα που μάθαμε κι εμείς επιτέλους με το σχέδιο πόλης Σιάτιστα, μετά από 35 χρόνια, είναι μια δέσμευση που την παίρνω τώρα από αυτό το εκλογικό κέντρο, ότι επιτέλους θα το πάμε βήματα μπροστά. Πολλά είναι αυτά που κάναμε,
εξασφαλίσαμε τους πόρους, ακούγαμε, μεγαλώσαμε για κληροδοτήματα τα οποία δεν τα βλέπαμε, καταφέραμε επιτέλους να τη βούληση του ευεργέτη που διέθεσε την περιουσία του, ένας από τους πολλούς ευεργέτες και τους μεγαλύτερους της Σιάτιστας και του Βοΐου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ να πάνε σε έργα στη Σιάτιστα, και όχι μόνο αυτό, ακίνητα να τα συμμαζέψουμε, να φέρουμε κι άλλους πόρους στο Δήμο. Αυτά είναι, θα έλεγα, ένα μικρό δείγμα αυτό που καταφέραμε να κάνουμε σε ένα τόσο μικρό διάστημα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, αλλά ήταν και ένα δύσκολο δημόσιο, δυσκίνητο δημόσιο, το οποίο εμείς φέραμε όμως στα μέτρα μας και καταφέραμε αυτή τη στιγμή ίσως να είμαστε και ο πιο μικρομεγάλος δήμος της Ελλάδας. Πραγματικά πιστέψαμε, για όσους διαβάζουν νούμερα, κανένας δήμος 15.000 ευρώ δεν μπορεί να παράξει τόσο μεγάλο έργο σε μελετητικό, σε έργο υποδομών και τόσες πολλές δραστηριότητες. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γι' αυτό ζητάμε ξανά την ψήφο του Δήμου, των Δημοτών μας. Ζητάμε να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, έχοντας αυτή τη στιγμή περισσότερους στο πλάι μας. Περισσότερους από κάθε γωνιά του Βοΐου, ενωμένοι σαν μια γροθιά, παρουσιάζοντας ένα ψηφοδέλτιο στολίδι για όσους γνωρίζουν από διαδικασίες στο ποιοι μετέχουν. Πραγματικά βάζουμε μπροστά τους καλύτερους και ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθειά μας θα αξιολογηθεί θετικά και θα αφήσει για αρκετά χρόνια στο μέλλον το αποτύπωμά της. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε μαζί κοντά. Η νίκη, όπως είπε, είναι δική σας. Ξεκινάμε σε 2 εβδομάδες να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ο χώρος, και να τελειώνουμε γρήγορα, θα παρουσιάσω σήμερα από εδώ το τοπικό Σιάτιστας, ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο. Θα παρακαλέσω όσοι ακούν το όνομά τους να έρθουν εδώ μπροστά, να τους δούμε. Να δείτε και τι όμορφοι που είναι, έχουμε και όμορφο ψηφοδέλτιο. Πρώτο μοντέλο, Δίκος Γιάννης. Ο Μινάς ο Κουνταλιάς.